Αφού κοιμήσαμε τα μωρά μας, καθώς ο Κάστας έπαιζε τριπλό χτύπημα, έφτιαχνε πρόγραμμα Holmes. Κοίμιζε μωρά babysitting, έφτιαχνε μουσική, διόρθωνε δίσκους και είναι εδώ. Δίπλα σας θα σας πω μια μικρή σημερινή ιστορία, λοιπόν, ξεχωριστή ήσυχα, γιατί κοιμούνται τα τέρατα. Λοιπόν, πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, εκεί στο Παγκράτη κοντά. Εκεί απ' έξω Παρασκευή Σάββατο συναντάς μια πολύ ξεχωριστή παρουσία. Η κυρία Μαρία είναι μια γριούλα, ξέρετε, αυτές οι φάτσες που με το γέλιο αυτό το αληθινό, το μοναδικό, το δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, λάμπη. Είναι εκεί απ' έξω που λέει τα κεράκια της, τα θυμιατά της, τα καρβουνάκια της, ξέρετε. Δεν την ήξερα και έπαθα σοκ τις προάλλες, ξέρετε. Πήγα να της δώσω κάτι, να τη βοηθήσω κι εγώ, να μου φιλήσει το χέρι, να πάρει αυτό το χαμόγελο που, ξέρετε, από τα χαμόγελα που γεμίζει η ψυχή σου, τέτοιο χαμόγελο. Αυτό βλέπεις πάνω να μου πει τι χαρά, τι ωραία, σε ευχαριστώ πολύ σήμερα. Θα πάω να φάω τα μακαρόνια μου, δηλαδή, και εκεί, ξέρετε, εκεί ένιωσα κάπως περίεργα, δεν ξέρω αν ένιωσα καλά ή άσχημα, εκεί τα λέω, δίνεις λεφτά που ίσως έδινες για καφέ και αυτή τώρα η γριούλα, γιατί μιλάμε για μια γριούλα περίπου 70 χρονών και βάλε, που κάθεται εκεί κρύο, ό,τι και να είναι, έξω από το νεκροταφείο, να τη βοηθήσει ο κόσμος, τυχαίο, έξω από το νεκροταφείο, για σκεφτείτε λίγο, για σκεφτείτε λίγο τι καλό μπορείς να κάνεις τελικά. Οπότε αν βρεθείτε Παρασκευή ή Σάββατο εκεί κοντά, βοηθήστε αυτή την ψυχούλα, γιατί είναι από τις ψυχούλες που τα αξίζει, από τις ψυχούλες που θεωρώ αυτό το καλό που κάνεις πάει κατευθείαν στη ζυγαριά. Στη ζυγαριά της ψυχής, στη ζυγαριά της ευτυχίας, στη ζυγαριά του παραδείσου. Πολύ ξεχωριστή μορφή. Εγώ συνήθως πέρναγα εκεί μια φορά τη βδομάδα, πάω, καθαρίζω, φροντίζω εκεί που ξεκουράζεται ο παππούς, το σώμα του έστω. Και εκεί γνώριζα αυτή την ψυχούλα, αυτή την ξεχωριστή ψυχούλα. Η Μαρία του Πρώτου, έτσι θα την ονομάσω. Η κυρία Μαρία του Πρώτου, ξέρετε, σήμερα της κάνω κυρία Μαρία, γεια σας, για σας σταμάτησα και μόνο σήμερα. Ο παππούς να κάτσει εκεί, λέω, για σας σταμάτησα. Τι έχουμε φάει και, ξέρετε, κάνει αυτό το γελάκι, σε ευχαριστώ. Σήμερα μου φέρανε, παιδί μου, φασολάκια, και τι λέει, ακούστε, τι λέει, μου φέρανε φασολάκια, θέλεις να φας κι εσύ. Για τέτοιες ψυχές μιλάμε, παιδιά. Για τον άνθρωπο στο πεζοδρόμιο που το πρώτο που σου λέει θες να φας κι εσύ, να σου δώσω. Γιατί αυτή είναι, δηλαδή, πόσο αγνή και καλή ψυχή. Γι' αυτό όποτε είναι στο δρόμο σας αξίζει να κάνετε μια στάση και αξίζει να βοηθάτε τέτοιους ανθρώπους, γιατί στην ουσία ξέρετε την ψυχή σας βοηθάτε. Ψυχούλες ή οι επίγειες γέφυρες με την αγάπη, την ειλικρίνεια. Η Μαρία, η γριούλα Μαρία του Πρώτου. Αυτή είναι η σημερινή μου ιστορία και η σημερινή μου χαρά να διηγηθώ. Ευχαριστώ πολύ, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.